Χθες λάβαμε την έγκριση από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι εγκρίθηκαν τα χρήματα για το πάρκο πόλης στο Δήμο Άργους Μεκυνών και μιλάμε πάντα για το πάρκο πόλης του Άργους, το οποίο είχαμε ανακοινώσει νωρίτερα όταν είχαμε κάνει αίτηση στο Ταμείο Ανάκαμψης για τα χρήματα αυτά, τα οποία πραγματικά θα δώσουν μια άλλη πραγματικότητα στο Δήμο μας και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε δύο λόγια τι είναι αυτό το πράγμα. Από το 1983, ατυχώς και ανεπιτυχώς, προσπαθούσαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι να ολοκληρώσουν το σχέδιο πόλης του νοτιού τμήματος της πόλης του Άργους. Αυτό το πράγμα δεν γινότανε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα είχαν γίνει, γιατί ξεκίνησαν στραβά, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί επί των ημερών μας και τώρα πλέον να έχουμε την ευχέρεια ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε να μπορούν να αγοράζουν οικόπεδα οι άνθρωποι και να χτίζουν στο νότιο τμήμα του Άργους. Εκεί κάτω λοιπόν είχε προβλεφθεί ένας χώρος περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα, 40 στρέμματα λοιπόν, για να γίνει το πάρκο πόλης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε δενδροφυτεύσεις, διαδρομές, παγκάκια, μόνο αυτά. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο μεγάλο ως έργο και θα δώσει μια άλλη πνοή. Εκτός από τα δέντρα, εκτός από τις παιδικές χαρές, εκτός από τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου για να κάνει κάποιος και εκτός από ένα δρόμο που θα μπορεί να περπατάει πέριξ του πάρκου, κάνουμε λοιπόν ένα θέατρο 2.500 θέσεων. Εδώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι το θέατρο αυτή τη στιγμή του Λυκαβητού χωράει 3.000 ανθρώπους και απευθύνεται σε ένα λεκανοπέδιο με 5 εκατομμύρια λαού. Εμείς δεν είμαστε 5 εκατομμύρια, αλλά κάνουμε 2.500 θέσεις, γιατί στο μεγάλο χωράνε και οι λίγοι, αλλά χωράνε και οι πολλοί. Το Αρχαίο Θέατρο του Άργους, που για να πάρεις μια παράσταση και να χρησιμοποιείς το χώρο, πρέπει να πάρεις άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Χρόνος, εγκρίσεις οι οποίες δεν γίνονται εύκολα. Υπάρχει face control εντός εισαγωγικών, ποιοι θα μπουν μέσα να παίξουν και ποιοι μπορούν να κάνουν μια συναυλία, και αυτά τα αποφασίζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Επειδή πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν περνάει από τέτοιου είδους εγκρίσεις ή μη εγκρίσεις, είπαμε να φτιάξουμε το δικό μας χώρο. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, με τα 7 εκατομμύρια που ενεκρίθησαν με αριθμό πρωτοκόλλου 83.287 κάθετος 23-18 του 22, χθες δηλαδή, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου φακέλου σας, αποφασίζουμε, επιβεβαιώνουμε την ένταξη της πρότασής σας στη δράση παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτηριακό απόθεμα, ID 16.873, που είναι ενταγμένη στον πυλώνα 1 της πράσινης μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κλπ. Αυτό τι λέει? Εκτός από το θέατρο λοιπόν, το αναψυκτήριο που θα υπάρχει, τουαλέτες για τους θεατές, τουαλέτες για τους καλλιτέχνες, καμαρίνια, υπάρχει και ένας χώρος που είναι skate park. Αυτό το skate park, για όσους ξέρουν, είναι τα παιδιά που κάνουν skate και έχει γίνει και ολυμπιακό άθλημα τώρα. Υπάρχει μια πίστα τέτοια που θα φτιαχτεί. Υπήρχε αναγκαιότητα, υπάρχουν τόσοι που ασχολούνται με το σκέιτ στο Άργος? Όχι, αλλά πιστεύουμε, επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες πίστες πολλές στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι, θέλουμε να κάνουμε το Άργος ένα κέντρο όπου δίπλα στο λεκανοπέδιο να έρχονται να κάνουν τον αθλητισμό τους και παράλληλα να μένουν στην πόλη μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, κυνηγάμε όλες τις προτάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα 7 εκατομμύρια περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ θα αλλάξουν όλη τη φυσιογνωμία του τόπου στο νότιο τμήμα. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο που εκεί θα μπορούν να γίνουν και δράσεις χριστουγεννιάτικες, εκεί θα μπορούν να γίνουν χίλια πράγματα. Πιστεύω ότι, επειδή είναι και χρονοβόρα αυτά τα έργα, δεν είναι κάτι που γίνεται αμέσως, ιδιαίτερα το γραφειολογικό κομμάτι, η χαρτούρα που λέμε, θέλει τουλάχιστον 5-6 μήνες για να μπορέσουν να υλοποιηθεί και να μπει στην πραγματικότητα ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ενστάσεις, απαντήσεις στις ενστάσεις,
ελεκτικό συνέδριο, τελειώνει το ελεκτικό συνέδριο, ξαναρχόνται πάλι, πρέπει να περάσουν ανακοινώσεις σε εφημερίδες, τόσο καιρό, ιστορίες. Αυτό το πράγμα παίρνει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το σημείο λέω ότι ενώ έχουμε εγκεκριμένα χρήματα για την αγροτική οδοποιία, μπαίνω σε ένα άλλο θέμα βέβαια για να ενημερώσω, δεν είναι ότι αύριο το πρωί εγκρίθηκαν τα λεφτά, ξεκινάει. Αυτά μπορεί να τα κάνει μια ιδιωτική εταιρεία. Το δημόσιο έχει άλλους ρυθμούς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την αγροτική οδοποιία και την αστική οδοποιία. Βεβαίως τα κέντρα και της πόλης του Άργους αλλά και των χωριών έχουν προβλήματα οι δρόμοι τους, αλλά με την αστική οδοποιία, η οποία είναι σχεδόν 3,5 εκατομμύρια, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ήδη μπήκαμε και σε αυτό το πρόγραμμα και σε αυτές τις προτάσεις και προχωράμε ακόμα περισσότερο. Τώρα το πάρκο πόλης, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αλλάξει την ιστορία του τόπου του Δήμου Άργους Μυκηνών και ιδιαίτερα της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης. Είναι ένα εμβληματικό το αρχαίο θέατρο του Άργους, αλλά δεν μας καλύπτει και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε με την εταιρεία πολιτισμού, με την ΚΕΔΑΜ του Δήμου Άργους Μυκηνών, θα έχουμε πολύ καλύτερες παραστάσεις και πολύ περισσότερες παραστάσεις. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι για το οποίο έγινε ντόρος τις τελευταίες μέρες και ενεργοποιήθηκαν και στη χουργή. Είναι ο δρόμος για το κάστρο του Άργους. Ξέρετε, ο δρόμος για το κάστρο του Άργους θα έπρεπε να γίνεται, να πληρώνεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξει, εκεί πέρα υπάρχουν δύο μοναστήρια και υπάρχει και το κάστρο. Ο Δήμος τι δουλειά έχει εκεί πάνω? Τι δουλειά έχει, επειδή ανοίξει τα χωρικά μας, είναι εντεταγμένο μέσα στο χώρο το δικό μας? Μα εκεί η αρχαιολογία παίρνει χρήματα από τις Μυκήνες. Θα μπορούσε λοιπόν να διαθέσει χρήματα για να φτιάξει το δρόμο και να βάλει και ένα εστίριο, αν θέλετε, 2 ευρώ και να έχει εκεί πέρα πάνω μια επισκεψιμότητα Χ, Α, η οποία αυτή η Α επισκεψιμότητα να μπορεί να καλύπτει και τα έξοδα. Εμείς πάμε μαζεύουμε τα σκουπίδια, αλλά ποτέ δεν μας έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε μισό ευρώ, ούτε μισό ευρώ, ποτέ δεν μας έδωσε ούτε μισό ευρώ για τους δρόμους και για όλα αυτά τα οποία, τη δουλειά την οποία κάνουμε. Θα μπορούσε λοιπόν στο ειστήριο του θεάτρου, στο ειστήριο των Μυκηνών που υπάρχει, να είναι 2 ευρώ, το έχουμε πει 100 φορές, δεν έχει γίνει αποδεκτό, για το Δήμο, ο οποίος κάνει και τη συντηρήση του δρόμου, αλλά κάνει και τα υπόλοιπα. Και δεν είναι μόνο για τις Μυκήνες, από τις Μυκήνες θα παίρναμε, αλλά και στο κάστρο θα βάζαμε. Είχε έρθει εδώ λοιπόν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας, στην αρχή της θητείας του και με ρώτησε τι θέλουμε να κάνουμε. Του είπα 5 πράγματα και του είπα σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εσείς έχετε πάρα πολλά χρήματα, κυριολεκτό αυτό που λέω, έτσι. Αν εμείς έχουμε ένα, αυτοί έχουν 200. Λοιπόν, και σας παρακαλώ πολύ, είναι ο δρόμος αυτός ανήκει σε εμάς. Δεν λέω, κακός ή καλός ανήκει σε εμάς. Μπορείτε να τον φτιάξετε. Μου λέει τι προϋπολογισμός είναι αυτό το έργο. Ξέρετε, όταν γίνεται μια μελέτη για ένα δρόμο, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι το πλάτος επί το μήκος. Και το πόσο πάχος έχει αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο το ξέρουν οι εργολάβοι μηχανικοί. Συμφώνησε λοιπόν μαζί μου ότι μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα για να φτιάξουμε αυτό το δρόμο. Αντιπεριφερειάρχης, είναι γνωστό ποιος ήταν την πρώτη θητεία στο Δήμο Άργους Μυκηνών και διαφήμιση δεν του κάνω. Έχει διαφημίσει αρκετά τον εαυτό του μόνος του με την απραξία του. Λοιπόν, και με την ανικανότητά του προφανώς, γιατί δύο πράγματα είναι. Ή θα είναι η ραστόνη ή θα είναι ανικανότητα. Τέλος πάντων, φτάσαμε να λέμε κουβέντες παραπανίσχες που δεν έπρεπε. Ο κύριος Νίκας δεν είναι νεπλάκι πουθενά και όταν λέω δεν είναι νεπλάκι, ενώ θα έπρεπε να έχει τραβήξει το αυτί εντός αγωγικών, έτσι, και μεταφορικά το λέω, στον αντιπεριφερειάρχη του τον τότε, όχι τον σημερινό, αυτό ο σημερινός δεν έχει προλάβει να κάνει κάτι ο άνθρωπος, και επειδή είναι και συγκεντρωτικός ο κύριος Νίκας, θα έπρεπε λοιπόν να το έχει πάρει το θέμα στα χέρια του. Όχι δεν το πήρε μόνο, αλλά τον άφησε να λέει και διάφορες ιστορίες ο κύριος αυτός και φτάσαμε στο σημείο να του κάνω και μήνυση και τώρα και αγωγή, γιατί τα συνέχισε αυτά που έλεγε στην αρχή εναντίον μου και εναντίον του τόπου μας. Να προσβάλλει διάφορα θέματα για τα νερά, να λέει διάφορα πράγματα. Προφανώς για να καλύψει τα δικά του. 2,5 χρόνια τον έπαιρνα τηλέφωνο τι θα γίνει με το δρόμο. Ένα δρόμο που ήταν αποφασισμένος από τον Νίκα να γίνει. Δεν πειράζει ρε παιδιά. Καλή καρδιά.
Εμείς το δρόμο το φτιάχνουμε μόνοι μας, όπως κάναμε και το κολυμβητήριο μόνοι μας, όπως κάναμε και το Μέγα Αλέξανδρο μόνοι μας, όπως έχουμε κάνει και τόσες μικρές αναπλάσεις μόνοι μας, όπως είναι οι πεζόδρομοι που δεν είχαν αποχέτευση και τα έριχναν όλα τα απόβλητα στα όμβρια, και άλλες πολλές παρεμβάσεις που τις κάνουμε με εκείνα τα λιγοστά χρήματα, και το έχω πει κι άλλη φορά και θα το ξαναπώ, 92% λιγότερες προσόδους. Εσείς λοιπόν κάνετε μεγάλα έργα, πάρα πολύ μεγάλα έργα. Τώρα ποιος τα βλέπει αυτά τα έργα, εγώ δεν ξέρω, και δεν μέμφω με κανέναν, ξέρετε, ο ίδιος λαός μας ψηφίζει. Και αφήστε λοιπόν εκείνα τα βαθιστόχαστα, τα γερμένα κεφάλια και τα χαμισοκακομυρίστικα, επί του πρακτέου τι γίνεται. Ο Καμπόσος έχει κάνει τόσα έργα στον τόπο του. Ο Καμπόσος έχει αλλάξει την ιστορία του τόπου του. Πριν από τον Καμπόσο, και το έχω πει κι άλλη φορά, το 2008, 2009 και 2010 είχαν κλείσει 535 μαγαζιά στο Άργος και είχαν ανοίξει 120. Αυτά είναι από το επιμελητήριο, τα οποία έκλειναν μετά, λίγο αργότερα. Πότε ήταν δήμαρχος ο Καμπόσος? Στις πτωχεύσεις του κράτους, στο κλείσιμο των τραπεζών, στα capital controls, στα μνημόνια, στις μειώσεις. Και βλέπετε πως έχει αλλάξει όλος ο τόπος. Εμένα με κρίνει ο λαός τρεις θητείες και με ξανακρίνει και με ξανακρίνει. Τώρα θα έρθει η σειρά σας όμως, γιατί είναι η πρώτη σας φορά και θα κριθείτε. Θα κριθείτε για αυτό που δεν έχετε κάνει. Ξέρετε πόσο καιρό έχετε ακόμα? Τα μολύβια κάτω είναι την άνοιξη του χρόνου. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο. Τα μολύβια είναι κάτω μετά. Και τον Οκτώβριο έχετε εκλογές. Λοιπόν, και τι λέω εγώ, να μου πείτε τι έχετε κάνει στο Δήμο Άργος Μυκηνών, για να μπορέσω κι εγώ να έχω μούτρα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκα και έλεγα ψηφίστε Νίκα, να ξαναβγώ στον κόσμο. Γιατί προσέξτε, τη Δευτέρα εγώ κέρδισα τις εκλογές την πρώτη Κυριακή. Εσείς πήγατε τη δεύτερη Κυριακή. Μιλάω για την περιφέρεια. Λοιπόν, τη Δευτέρα στο γραφείο μου κάλεσα όλα τα κανάλια και είπα στηρίζουμε όλη Νίκα. Λοιπόν, εντάξει, το θυμάστε? Ούτε ο αδερφός σας δεν το έκανε αυτό. Και το έκανα εγώ. Πείτε μου έναν άλλον που βγήκε και μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το λέω για να μην μπει κάποιος ότι εγώ σας βλέπω από την απέναντι πλευρά. Εσείς μπορεί να με βλέπετε από την απέναντι πλευρά, αλλά χαλαρώστε, γιατί εγώ δεν είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης. Ούτε θα είμαι. Χαλαρώστε λοιπόν μαζί μου. Εγώ απευθύνομαι στο λαό μου. Στον ίδιο λαό απευθύνεστε κι εσείς. Κάντε λοιπόν πέντε πράγματα, γιατί από ό,τι βλέπω, όχι μετεξεταστέοι θα μείνετε, αλλά θα μείνετε στον τόπο.